δεχτεί κατά την πρόσκλησή μας. Είναι η πρώτη φορά που εγώ σαν πρόεδρος και γενικά το σωματείο μας δίνει συνέντευξη τύπου. Και αυτό δεν είναι αδυναμία. Αυτό είναι γιατί το σωματείο μας έχει μια συγκεκριμένη ροή των πραγμάτων που θέλει να περνάει προς τα έξω. Δεν θέλει να απαντάει και αυτό το ότι δεν απαντάει το θεωρούμε μειονέκτημά μας. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ να τα πούμε όλα, να με ρωτήσετε και ό,τι θέλετε, να σας εξηγήσω κι εγώ και να μάθει και ο κόσμος ποια είναι η ομάδα, ποια είναι η ομάδα Κόρνου του 2006 και να απαντήσω και στο ερώτημα του πολλού κόσμου που λέει ότι αργήσαμε να το κάνουμε, αργήσαμε να απαντήσουμε και αφήνουμε τόσα χρόνια να μας προφυλακίζουν, να μας κατηγορούν και να μας διαβάλουν. Όμως σήμερα αυτό θα αλλάξει. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλα και για όλους. Η Κόρινθος 2006 δεν είναι μόνο η ομάδα που πρωταγωνιστεί στα πρωταθλήματα της Α κατηγορίας Κορινθίας τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι η ομάδα που έχει περάσει τα τελευταία 10 χρόνια έχουν περάσει από τις ακαδημίες της περίπου 1.500 παιδιά τα οποία γνώρισαν τον αθλητισμό μέσα από την ομάδα μας και είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι και σε αυτές τις οικογένειες και στις οικογένειες που είναι τώρα αυτής και φέτος στην ακαδημία μας να απαντάμε και να απαντήσουμε μία και φορά για όλα. Κάποιοι θέλουν να μας βγάλουν από τη μέση. Σε κάποιους δεν αρέσει να υπάρχει Κόρινθος 2006. Ξέρουμε ότι είμαστε εμπόδιο σε κύκλους που το ποδόσφαιρο το έχουν ως επάγγελμα. Εμείς το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε επάγγελμα. Εμείς το ποδόσφαιρο το πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Εμάς το ποδόσφαιρο είναι κόπο. Αφήνουμε τη δουλειά μας και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Δεν ζούμε την οικογένειά μας από το ποδόσφαιρο. Ποια είναι η ομάδα μας? Η ομάδα μας ιδρύθηκε το 2006. Γράφει την ιστορία της. Τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος έχει κάνει πρωταθλητισμό. Έχει χάσει 2 πρωταθλήματα στο νήμα, σε ισοβαθμία σχεδόν. Και γράφει την ιστορία της όπως και φέτος που διεκδικεί το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Αμερική. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τον κύριο Λιώτρα για τα συμβούλια που είχε, γιατί μου παρέδωσε μια ομάδα που δεν έχει κανένα ψεγάδι, οικονομικά δεν είχε καμία εκκρεμότητα και τα 3 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος η ομάδα συνεχίζει να είναι έτσι. Η ομάδα έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, δεν οφείλει ούτε στο δημόσιο, ούτε στις τράπεζες, ούτε σε κανένα. Η ομάδα αυτή δεν έχει τιμωρηθεί για επεισόδια. Είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ επεισόδια. Και αυτό δεν είναι αδυναμία, γιατί και εμείς έχουμε δημιουργηθεί, και εμείς έχουμε νεύρα, αλλά θα συγκρατούμε και δεν δημιουργούμε σε κανένα πρόβλημα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι η ομάδα μας δεν έχει χωρίσει με κανέναν και τίποτα. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη ομάδα, ο ΠΑΣ Κόρινθος, και τον ονομάζω, που θέλει την αγωνιστική, την αθλητική και την εθνική εξόδωσή μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα 150 παιδιά που έχουμε φέτος στην ακαδημία μας, μια ακαδημία που φέτος μπήκε στις 100 καλύτερες ακαδημίες του ΟΠΑ και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει μέσα στις 10 καλύτερες βαθμολογίες του ΟΠΑ. Είναι η ομάδα παίρνων που πρωταγωνιστεί αυτά τα 3 χρόνια και παλιότερα στα πρωταθλήματα παίρνων της Ευσκορφητείας. Είναι η ομάδα νέων που και αυτή πρωταγωνιστεί και είναι από τις καλύτερες ομάδες και από τις καλύτερες ακαδημίες. Αυτό το λένε και οι αντίπαλοι μας, που τροφοδοτεί και τη μεγάλη ομάδα με παίκτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 5 παίκτες της ακαδημίας μας που προπονούνται με την ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας και οι οποίοι παίκτες είναι όλο το μέλλον δικό τους να πρωταγωνιστήσουν και ήδη στις επόμενες χρονιές. Η κοινωνική μας προσφορά σαν ομάδα, σε όποιον μας το έχει ζητήσει, νομίζω δεν χρειάζεται να το πω, ότι ήμασταν πάντα εκεί. Όποιος μας το ζήτησε, εμείς βοηθήσαμε και πάντα θα βοηθάμε. Τώρα κάποιοι μας βρίζουν. Μας βρίζουν γιατί δεν έχουμε λόγιο γιατί το δικό μας, γιατί δεν βρίζουμε, γιατί δεν εκβιάζουμε,
Γιατί δεν προπυλακίζουμε κανέναν για όλα αυτά που μας βρίζουν. Νομίζω ότι αυτό είναι άδικο και πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει ένας άνθρωπος στο Πανεπιστημιακό Ποδόσφαιρο και μιλάω για τον Γιάννη Βασιλόπουλο, τον προπονητή του ΠΑΣ Κόρινθος, ο οποίος θεωρείται και ιδιοκτήτης του ΠΑΣ Κόρινθος, παράγοντας του ΠΑΣ Κόρινθος, προπονητής του ΠΑΣ Κόρινθος. Τι ακριβώς είναι, δεν μας έχει εξηγήσει ο ίδιος. Ο οποίος πυροδοτεί μίσος και με τις συνεντεύξεις που δίνει και με αυτά που λέει έξω στην κοινωνία μας εναντίον της ομάδας, εναντίον του κύρους της Κόρινθου 06 και εμένα προσωπικά. Αυτός ο κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος ήταν προπονητής επί 4 χρόνια όταν η Κόρινθος 06 σε έναν αγώνα στο στάδιο ανάμεσα σε εμάς και τον ΠΑΣ Κόρινθο, ήταν εκείνη την εποχή προπονητής και οφείλει να ξέρει ότι, και ξέρει, αλλά δεν το λέει, ότι η ομάδα που χαρίστηκε στο ΠΑΣ Κόρινθο και είναι ο ΠΑΣ Κόρινθος αυτή τη στιγμή στην άλλη κατηγορία είναι η Κόρινθος 06. Και αυτό το αποκρύπτω. Για το αποκρύπτω για τους λόγους που ξέρουν και δεν θέλουν ο κόσμος να το μάθει. Η αλήθεια είναι όμως, και δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς, ότι η Κόρινθος 06 έσωσε από τον ελληνικοβασμό στη β' κατηγορία τον ΠΑΣ Κόρινθο. Και αυτό έγινε πριν 4 χρόνια. Δεν θα ανεχθώ άλλο αυτή τη συμπεριφορά. Δεν θα ανεχθώ άλλο να λέω τα ψέματα. Έχω δώσει εντολή στο ποινικό τμήμα της ομάδας από εδώ και πέρα να απαντήσει. Δεν θέλω να με κατηγορήσει κανένας, αλλά από εδώ και πέρα η ομάδα θα απαντάει και θα δουσύρει όλους στα δικαστήρια μέχρι να αποδειχθεί και μέχρι να σταματήσει αυτό. Και ο προπονητής του ΠΑΣ Κόρινθος δεν συμπεριφέρεται μόνο στην κοινωνία και στις συνεντεύξεις του. Έχει και προσωπικό προφίλ στο Facebook ή στα μέσα μαζικής δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο διχάζει και προκαλεί μίσος εναντίον μας. Μας δείχνει τον αδρισμό του δημόσια και έχει ασυλία. Για όλα αυτά δεν τιμωρείται. Δεν τιμωρείται γιατί πίνει καφέ με τον πρόεδρο της Ευσκορυνθίας και βρίσκεται περισσότερες ώρες στα καφέ της Ευσκορυνθίας από ό,τι βρίσκεται στο γήπεδο. Ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και υπάρχει εισαγγελέας στην Κόρινθο, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει η αθλητική διδεία, υπάρχει κάποιος λοιπόν που πρέπει να τα σταματήσει όλα αυτά για το καλό του ποδοσφαίρου, για το καλό του κορινθιακού ποδοσφαίρου. Να έρθω στο θέμα της διακοπής του πρωταθλήματος. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη διακοπή του πρωταθλήματος. Υπάρχει ένα έγγραφο της αστυνομίας και βάσει αυτού ο πρόεδρος της Κορινθίας του συμβούλιο του αποφάσισε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Εμείς από την πρώτη στιγμή που δέχτηκε επίθεση ο αρχιδιαιτητής ο κ. Γκρούτσης, βγήκαμε και καταγγείλαμε το γεγονός αυτό. Το θεωρούμε άθλια επίθεση εναντίον του ποδοσφαίρου και θέλουμε να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι αυτοί που βρίσκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πίσω από αυτή την πράξη. Η πραγματική και η ηθική αυτούργια αυτής της πράξης πρέπει να τιμωρηθούν για το καλό του κορινθιακού ποδοσφαίρου. Εμείς σαν ομάδα, ό,τι είχαμε να πούμε, το έχουμε πει, δεν έχουμε παράπονο από τις διαιτησίες. Ό,τι παράπονο έχουμε, το έχουμε εκφράσει, έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Δημόσια λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Αυτό που θέλουμε είναι να διορθωθεί και η διαιτησία και να υπάρχει ένα αξιόπιστο πρωτάθλημα. Πράγμα που δυστυχώς μόλις τις ομάδες να διαμαρτύρονται και να βγάλουν ανακοινώσεις σε ταχτά χρονικά διαστήματα, δεν συμβαίνει. Η ομάδα μας έχει βάλει 135 γκολ σε 30 αγώνες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να έχει βοήθεια κανένας, δεν χρειάζεται να έχει τη βοήθεια των διαιτητών και δεν έχει κανένα λόγο να ασχολείται με τη διαιτησία. Όσα όμως ακολούθησαν και όσα λέγονται μετά την επίθεση που έγινε στον κύριο Γκρούτσι, δημιουργούν ερωτήματα. Ερωτήματα όμως που κανείς υπεύθυνος δεν μας απαντάει. Πώς ο αστυνομικός και η αστυνομία έκανε ένα έγγραφο προς την ΕΠΣ Κορινθίας και συχαίει την ομάδα μας με αυτό το περιστατικό. Πώς συχαίει λοιπόν αυτόν τον αγώνα που έπρεπε να γίνει το προηγούμενο Σάββατο
ανάμεσα στον Μπάσκο και στον Κόρινθο 06 με αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω με τι στοιχεία γίνεται αυτό και αν υπάρχουν στοιχεία πρέπει να μας καλέσουν να μας τα δείξουν, γιατί είναι ντροπή να μας κατηγορούν για κάτι που δεν έχουμε καμία μα καμία σχέση. Θέλουμε και η αστυνομία να μας πει για ποιο λόγο κάνει ένα έγγραφο και διακόπτεται το πρωτάθλημα της Κορινθίας. Αυτό είναι εις βάρος όχι μόνο της δικής μας ομάδας, είναι εις βάρος όλων των ομάδων και της Α και της Β κατηγορίας. Μια τέτοια καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα, οι ομάδες έχουν κάνει ένα προγραμματισμό. Δεν επιτρέπεται και εγώ είμαι αντίθετος σε αυτή τη διακοπή. Υπάρχουν άλλα περιστατικά που έχουν γίνει ανά την Ελλάδα, πολύ πιο σοβαρά από αυτό που έγινε στην Κόρινθο και δεν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι εμείς πρωτοπορούμε, η Κόρινθος πρωτοπόρησε και διέκοψε το πρωτάθλημα. Αυτά όμως δεν είναι φυσιολογικά. Εγώ μιλάω δημόσια, τα καταγγέλω όλα αυτά δημόσια και περιμένω απαντήσεις από όλους τους αρμόδιους. Όσον αφορά αυτά που λέγονται ότι έχουμε την αντιπαλότητα που έχουμε εμείς με την ΕΠΣ Κορινθίας. Δεν παίζουμε κανένα διπλό παιχνίδι και για κανένα λόγο. Από την πρώτη στιγμή των εκλογών που πέρασαν το καλοκαίρι, εμείς ταχθήκαμε υπέρ του κ. Κουρβέλου και της παράταξής του. Το κάναμε δημόσια, δεν κρυφτήκαμε από κανέναν και δεν κάναμε οτιδήποτε μεπτό εναντίον του νυν Προέδρου του κ. Τσικριτζή. Δεν κάναμε προσωπικό πόλεμο και δεν έχουμε τίποτα απέναντί του. Δυστυχώς όμως, ο κ. Τσικριτζής έχει απέναντι σε εμάς. Και αυτό αποδείχθηκε στο τελικό κυπέλλου, όταν εκφράστηκε με χυδαίο τρόπο, και αυτός γνωρίζει γιατί, το οποίο περιστατικό έχει καταγγελθεί στην ΕΠΟ, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, έχει πάρει τον δρόμο του και η απάντηση που έδωσε τελευταία συνέντευξη τύπου ο ίδιος για το περιστατικό εμένα δεν με καλύπτει. Ας απολογηθεί λοιπόν ο ίδιος στην ΕΠΟ να πει γιατί πραγματικά το είπε. Όσον αφορά την πρωτοβουλία που πήρε ο κ. Πιτσάκης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, εμείς ούτε συμφωνούμε με την πρωτοβουλία ούτε διαφωνούμε. Είμαστε όμως πρόθυμοι να συμμετέχουμε. Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε τα βιβλία μας. Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε την ασφαλιστική ενημερότητα. Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε τη φορολογική μας ενημερότητα. Είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε ένα τραπέζι, να βρεθεί μια λύση και να έχει η Κόρινθος μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και σε εθνική κατηγορία και να έχει και μέλλον. Όχι δηλαδή να πάει μια φωτοβολίδα όπως είδατε το Κιάτο φέτος, όπως είδατε το Ζογολατιό πρόπερση, όπως βλέπετε ότι η αντιπαλότητα που υπάρχει με τον ομό μας δημιουργούν προβλήματα και δημιούργησαν και φοβερό θέμα και στον ΑΟΛ. Μια ομάδα που είναι 4 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική και αναγκάστηκε φέτος λόγω κακών συνθήκων και κακών επιλογών να υποβιβαστεί και να είναι του χρόνου στο τοπικό πρωτάθλημα. Εμείς συνεχίζουμε. Αυτά δεν μας τούν. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Εμείς θα τελειώσουμε τη χρονιά όπως την έχουμε προγραμματίσει. Όσοι θέλουν να μας διώξουν από το ποδόσφαιρο και να μας διαλύσουν δεν θα το κάνουν. Να ξέρουν ότι θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο μόνοι τους εμείς θέλουμε. Εμείς θα κάνουμε τον απολογισμό μας τέλος της χρονιάς. Σας βεβαιώνω ότι εγώ θα είμαι πρόεδρος μέχρι τέλος της χρονιάς. Από εκεί και πέρα όμως θα εξετάσω όλα τα ενδεχόμενα και ό,τι προκύψει μέχρι τότε και θα αποφασίσω αν θα συνεχίσω ή όχι. Είμαστε ένα σωματείο, δεν είμαστε μαγαζί. Δεν πουλάμε ιστορία, δεν καπηλευόμαστε καμία ιστορία κανενός. Και πολύ περισσότερο της ομάδας του ΣΠΑΣ Κόρινθος, η οποία διαλύθηκε το 99, αλλά εμείς τη χειροκροτάγαμε από μικρά παιδιά. Είμαστε ερασιτέχνες του ποδοσφαίρου, δεν είμαστε επαγγελματίες παράγοντες και σίγουρα δεν περνάει από το μυαλό μας ότι μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας από το ποδόσφαιρο. Εμείς έχουμε τις δουλειές μας, κάνουμε μια υπέρβαση. Σε αυτή την υπέρβασή μας ακούμε εμετικά συνθήματα, διαβάζουμε εμετικά σχόλια, ακούγονται χυδαία κουτσομπολιά, όμως αντέχουμε, θα παλέψουμε για μας, θα παλέψουμε για τα παιδιά της Ακαδημίας μας, θα παλέψουμε για τους γονείς τους, θα παλέψουμε για όλη αυτή την οικογένεια
που λέγεται Κόρινθος 06 και είναι αρκετά μεγάλη οικογένεια. Δεν είναι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είναι μόνο οι ομάδες, η ομάδα πρωταγωνιστή, η ιατρική ομάδα, η ομάδα παιδών και η ομάδα νέων, είναι και η Ακαδημία μας, είναι οι προπονητές των Ακαδημιών μας, είναι όλοι ασχολούνται, όσοι ασχολούνται από γιατρούς, από τουριστικά γραφεία, από εταιρείες security, από όλους αυτούς που, ανθρώπους που ασχολούνται με την ομάδα και σας λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Αυτή τη στιγμή η Κόρινθος 06 αποτελείται από 17 Κορίνθιους ποδοσφαιριστές. Αυτό ήταν βασικό όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, να έχουμε τοπιότητα στην ομάδα μας. Ο ΠΑΣ Κόρινθος πόσους Κορίνθιους ποδοσφαιριστές έχει? Άμα μπορεί να μας απαντήσει κάποιος για αυτό, πολύ θα χαρώ να το ακούσω. Όταν δεν έχει Κορίνθιους ποδοσφαιριστές, πώς ευαγγελίζεται ότι είναι ομάδα της πόλης?